Καλησπέρα φίλες και φίλοι σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Χαιρετώ όλα τα ανήσυχα πνεύματα που θέλουν να ασχολούνται και με παραπέρα πληροφόρηση και γνώση ανθρώπους οι οποίοι, να το πω έτσι, ίσως δεν αρκούνται στο να χρησιμοποιούν πάρα πολύ μικρό μέρος του εγκεφάλου τους και έτσι κάνω ένα πρόλογο για το σημερινό θέμα το οποίο έχει να κάνει με ένα μεγάλο ερώτημα αυτό του πώς να αποκτήσουμε πρόσβαση στο υπόλοιπο 90% και βάλε ίσως το εγκεφάλου μας. Έχουμε διαβάσει και ακούσει πολλές φορές πως δεν χρησιμοποιούμε όλο το δυναμικό του εγκεφάλου μας ...και πως μόνο ένα κλάσμα των δυνάμεων του νου μας χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας. Η χρησιμοποίηση όλου του δυναμικού του νου μας θα πρόσθετε στην προσωπικότητά μας μια τεράστια δημιουργική δύναμη. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς θα αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτές τις δημιουργικές δυνάμεις. Στην αιχμαλωσία του νου... Η δημιουργική δύναμη του νου είναι προσβάσιμη μόνο στο εδώ και στο τώρα. Πρέπει να ζούμε στο παρόν και να επικεντρώνουμε τις ενέργειές μας στη συγκεκριμένη στιγμή ώστε να μπορούμε πράγματι να ζούμε τη ζωή μας στο έπακρο, να είμαστε παρόντες στη ζωή και να έχουμε πρόσβαση στις δημιουργικές δυνάμεις του νου μπορούμε μόνο να απολαμβάνουμε την ευτυχία και την απόλαυση της τωρινή στιγμής. Αν ο νους μας περιπλανιέται στα μονοπάτια του παρελθόντος και του μέλλοντος, οι ευκαιρίες που είναι ανοιχτές για εμάς το παρόν θα κλείσουν και δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις δημιουργικές δυνάμεις του νου. Αντίθετα, θα βρεθούμε να είμαστε εχμάλωτοι του νου. Το να είμαστε φίλε και φίλοι εχμάλωτοι του νου σημαίνει πως είτε είμαστε φυλακισμένοι του παρελθόντος μας είτε ζούμε υπό την επίρρεια ενός φανταστικού μέλλοντος. Αν κατά τη διάρκεια που είμαστε ξύπνη οι σκέψεις μας γυρίζουν γύρω από το παρελθόν ή το μέλλον μας τις περισσότερες φορές δεν θα μπορούμε να ενεργήσουμε όταν θα είναι απαραίτητο στις ευκαιρίες του παρόντος δώστε βάση σε αυτές τις κουβέντες γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τις περισσότερες φορές ο νους μας είναι κλειδωμένος στη φυλακή του παρελθόντος από ένα γεγονός το αποτέλεσμα του οποίου μας ήταν δυσάρεστο. Οι σκέψεις μας τριγυρνούν σε αυτό το γεγονός θα θέλαμε πολύ να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε τον ρου των γεγονότων, τη ροή των γεγονότων ή ανησυχούμε για το τι θα σκεφτούν οι άλλοι για εμάς λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς μας σε εκείνη την παρελθοντική στιγμή. Σε αυτό το σημείο φίλοι και φίλοι να πω ότι μόλις θυμήθηκα κάποια καταπληκτικά λόγια ενός ατόμου, ενός Έλληνα και καλλιτέχνη και επιστήμονα ε, καλό θα ήταν να αναφέρω το όνομά του, είναι ο Δημήτρης Αποστολάκης, είναι το βασικό μέλος του κριτικού μουσικού σχήματος Χαίνιδες ο οποίος είναι και επιστήμονας και φυσικός έχει εργαστεί στο παρελθόν και στο ΣΕΡΝ και ένας πάρα πολύ γενικά φιλοσοφημένος άνθρωπος και αμέσως μου ήρθε στο μυαλό μια υπέροχη κουβέντα την οποία έχει αναφέρει σε συνέντευξή του και έχει πει ότι φόβος είναι η ανάμνηση μιας παρελθούσας οδύνης, ενώ επιθυμία είναι η ανάμνηση μιας παρελθούσας ειδονής. Εμείς κρατιόμαστε, γαντζωνόμαστε με τα νύχια στην κυριολεξία πεισματικά από αυτές τις δύο όχθες και δεν αφινόμαστε να κολυμπήσουμε στο ποτάμι του τώρα, στο παρόν δηλαδή. Χάνουμε το τώρα, το παρόν. Μια για μένα Υπέροχη, πάρα πολύ φιλοσοφημένη κουβέντα. Ένα άλλο τρόπος εν μεταξύ για να γίνουμε εχμάλωτοι είναι όταν ο νους μας μας γοητεύει με ένα φανταστικό εικονικό μέλλον ή με την εικόνα μιας επιθυμητής ιδεώδους κατάστασης για εμάς. Τότε κινητοποιούμε όλες μας τις ενέργειες για να πραγματοποιήσουμε αυτέ τι εικόνε και έχουμε την τάση να προσπερνάμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει το παρόν. Και ένας άλλος τρόπος που ο νους χρησιμοποιεί για να μας δέσει στο μέλλον είναι η μόνιμη ανησυχία μας για το τι πρόκειται να μας συμβεί. Φοβόμαστε το μέλλον. Ο νους μας συνεχώς δημιουργεί σενάρια, το αποτέλεσμα των οποίων είναι καταστροφικό για εμάς. Χάνουμε τη δουλειά μας, αρρωσταίνομαι, ο ή συντροφός μας μας αφήνει, μια χαρακτηριστική διάσταση της αχμαλωσίας του νου είναι πως ο νους είναι στην ουσία απορριπτικός ή ακόμα και εχθρικό προς την παρούσα στιγμή. Συχνά πιστεύουμε πως κάτι δεν θα έπρεπε να συμβεί με αυτόν τον τρόπο ή πως θα έπρεπε να βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο μέρος. Αναρωτιόμαστε γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν συνεχώς σε εμάς. Γιατί εγώ λέμε όλοι ο νους μας βρίσκεται σε μια διαρκή πάλη με το παρόν και αυτή πάλι είναι που μας κρατάει σε χμαλοσία. Ζώντας στη φυλακή του νου δεν έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Απλά παρασυρώμαστε ανάμεσα στις ψευδεστήσεις που δημιουργεί ο νους και τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να ενεργήσουμε στο παρόν. Λοιπόν, πώς γίνεται εδώ να αποκτήσουμε πρόσβαση στις δημιουργικές δυνάμεις του νου. Ας δούμε λοιπόν τις νέες μεθόδους που μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε πρόσβαση στις δημιουργικές δυνάμεις του νου και ταυτόχρονα μας βοηθούν να σπάσουμε τα δεσμά της εχμαλοσίας του νου. Πρώτον, πρέπει να ξεπεράσουμε το παρελθόν. Κανείς δεν έχει καταφέρει να αλλάξει το παρελθόν. Οπότε όλη η ενέργεια που χρησιμοποιούμε για να στοχαστούμε το παρελθόν πάει χαμένη. Αντίθετα πρέπει να Επικεντρώνουμε αυτήν την ενέργεια στην παρούσα στιγμή να είμαστε σε εγρήγορση και συνειδητά συνδεδεμένοι με όλα όσα βιώνουμε στην παρούσα στιγμή. Δεύτερον, να μην φοβόμαστε, να μην φοβάστε το μέλλον από τη στιγμή που δεν είναι πραγματικό, αλλά μια προβολή του νου και μόνο. Μόνο το παρόν υπάρχει, φίλε και φίλοι. Τρίτον, είναι δυνατόν να κάνετε πραγματικότητα τα σχέδιά σας για το μέλλον μόνο μέσα από τις τωρινές σας ενέργειες. Μόνο στην παρούσα στιγμή μπορείτε να κάνετε κάτι που θα επηρεάσει το μέλλον σας και θα το καθορίσει ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Να είστε προσεκτικοί όμως και μη θυσιάσετε τις ευκαιρίες του παρόντος στο βωμό ενό φανταστικού μέλλοντος ή τη εικόνας μιας ιδεώδους κατάστασης, μιας εικονικής κατάστασης. Αν είστε πραγματικά παρόντες στο εδώ και τώρα και μπορείτε να είστε χαρούμενοι, να νιώθετε ευδαιμονία, δεν θα έχετε πρόβλημα ούτε στο μέλλον. Το μέλλον είναι και εκείνο απλά ένα παρόν, φίλε και φίλοι. Κρατήστε αυτή την κουβέντα. Τέταρτον και τελευταίο, αποδεχτείτε το παρόν όπως είναι και μη μάχεστε εναντίον του. Μην βλέπετε την παρούσα στιγμή σαν εχθρό σα και μην την κρίνετε. Δείτε την ως μάθημα, ως ευκαιρία, ως ευκαιρία για να γίνετε πιο σοφοί. Αποκομίστε εμπειρία. Ο επίκτητος στην αρχαιότητα το έλεγε ότι αν, να, αν θέλετε συγγνώμη, να είστε πιο ευτυχισμένοι και μέσα στην ευδαιμονία αποδεχτείτε τα πράγματα όπως έχουν. Βαδίστε με τη ροή. Παρετηθείτε από τον αγώνα και απλά να είστε παρόντες στο εδώ και στο τώρα. Δώστε συνειδητή προσοχή σε οτιδήποτε συμβαίνει μπροστά σας στην παρούσα στιγμή φίλες και φίλοι. Αυτά είχα να πω σήμερα. Ε, μάλιστα αυτά είναι λόγια που πρέπει να αναφέρω ότι είναι το συγγραφέα Frank Wonderer που είναι καθηγητής ψυχολογίας, συνειδητός και συγγραφέας και νομίζω ότι αυτά τα λόγια πρέπει να τα κρατήσουμε όλοι μέσα μας όχι μόνο ο συγκεκριμένος ερευνητής και ψυχολόγος αλλά όλα τα αληθινά φιλοσοφικά και πνευματικά ρεύματα μας προτείνουν αυτή τη στάση ζωής φίλε και φίλοι το mindfulness το να είμαστε συνειδητοί στο παρόν κάτι τόσο εύκολο και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα αναλωνόμαστε σε φόβους σε, σε θλίψη για το παρελθόν και σε φόβο και άγχος για το μέλλον. Είμαστε συνέχεια στο παρελθόν και στο μέλλον, φίλε και φίλοι. Μήπως τελικά, πράγματι, αν είμαστε επικεντρωμένοι στο παρόν, κάτι το οποίο θα μας ε, οδηγήσει στο να δημιουργήσουμε και ένα καλύτερο ή όπως το θέλουμε τελικά μέλλον μας, καθιστά σε μια κατάσταση που να χρησιμοποιούμε λίγο παραπάνω από το 10% του εγκεφάλου μας. Ας το σκεφτούμε λίγο βαθύτερα. Αυτό ήθελα φίλες και φίλοι να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Να είστε όλοι καλά και να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Καλή συνέχεια.